ταχυδρομικά τηλέφωνο 210-36-37-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα του σταθμού 210-4118-602 και 210-4118-640. g.barlas@pradio.com, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στον ήχο είναι ο Άγγελος Παπάς, στα τηλέφωνα η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, μια νέα έκδοση με τίτλο «Σπουδάζοντας με έναν Άγιο, σημειώσεις για μια ορθόδοξη ποιμαντική» από τις εκδόσεις Άθος. Έχω γράψει και εγώ ένα επίμετρο στο τέλος του βιβλίου, εξετάζοντας τη γνώμη που είχε ο Άγιος Νεκτάριος για τις σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας και ενδεχομένως, αν μπορούσαμε να απαντήσουμε σε αυτό βέβαια, τι γνώμη θα είχε ο Άγιος σήμερα σε σχέση με τους αντιχριστιανικούς νόμους του κράτους. Ζητήστε το και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στην Αγία Τριάδα, αλλά και στο βιβλιοπωλείο Γρηγόρης Όλωνος 71 στην Αθήνα, αλλά και σε κάθε θρησκευτικό βιβλιοπωλείο και όχι μόνο. Μαθήματα που έκανε ο Άγιος Νεκτάριος στην Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή. Από πού παράγεται η λέξη Εκκλησία και τι σημαίνει? Η λέξη Εκκλησία, λέει ο Άγιος, παράγεται από το εκαλήν. Σημαίνει δε, κατά τη θεολογική της έννοια, όχι απλώς συνάθρηση ατόμων, αλλά κοινωνία πιστών. Κοινωνία που εξέλεξε και εκάλεσε ο Κύριος. Σημαίνει επίσης, κατά τη θεολογική της έννοια, το θείο θρησκευτικό καθίδρυμα που ιδρύθηκε από τον Σωτήρα Ιησού Χριστό στο σύνολο των αληθιών, των θεσμών, των μυστηρίων, των διατάξεων και του νόμου αυτού. Παράλληλα, λέγοντας Εκκλησία, εννοούμε και το Ναό του Θεού, στον οποίο τελούνται η λατρεία και τα μυστήρια της Καινής Διαθήκης, αφού το σύνολο των πιστών που συναθρίζονται στο Ναό λατρεύει τον Τρισυπόστατο Θεό. Πότε άρχισε να χρησιμοποιείται το όνομα Εκκλησία και η σημασία του στην οικονομία της Χάριτος? Το όνομα Εκκλησία και η σημασία της χρησιμοποιήθηκαν στην οικονομία της Χάριτος ήδη με την ομοθεσία του Μωυσή. Στα Ιερά Βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης απαντά συχνά η λέξη Εκκλησία με παρεμφερή πάντοτε σημασία με την αντίστοιχη χρήση της στην Καινή Διαθήκη και φανερώνει τη θεοκρατική κοινωνία του Ισραηλιτικού λαού, την οποία ο Κύριος εξέλεξε και συνήθρισε. Κατά τόπους δε, η έννοια της Ισραηλιτικής Εκκλησίας καταντά σχεδόν ταυτόσιμη με την έννοια αυτή στην Καινή Διαθήκη, διότι χαρακτηρίζεται όχι σαν απλή κοινωνία που εξέλεξε ο Θεός, αλλά ως βασιλεία του Θεού, προορισμένη να επεκταθεί πέραν των στενών ορίων της Ιουδαϊκής περιφέρειας και να συμπεριλάβει στους κόλπους της όλα τα έθνη. Ο Ισραηλιτικός λαός στην Εκκλησία του Νόμου όφιλε να έχει τέτοια σχέση με το Θεό, ώστε ο μεν Θεός να είναι Θεός του και εκείνος κατεξοχήν λαός του Θεού. Η Εκκλησία ως θείο καθίδρυμα είναι ζωντανός οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί ως προς τον τόπο και το χρόνο σύμφωνα με τους ανθρώπινους τύπους, νόμους και σχέσεις. Αλλά με τη Θεία Δύναμη που ενοικεί σε αυτήν, παραμένει αιώνια και επεκτείνεται στα πέρατα της γης. Η Εκκλησία περιλαμβάνει στους κόλπους της όχι μόνο αυτούς που είναι τέλειοι στην αρετή, αλλά και τους ατελείς και πάσχοντες και όσους καταδυναστεύονται στα ίδια τους τα πάθη.
Ο Θεοδόρητος στην ερμηνεία του 50ου ψαλμού λέει: «Όλη η Εκκλησία του Θεού δεν συστήθηκε από τελείους, αλλά με αυτούς συνυπάρχουν οι ράθυμοι, αυτοί που ζουν ακόλαστο βίο, αυτοί που επέλεξαν να είναι υποθουλωμένοι στις ειδονές. Η Εκκλησία», λέει ο Άγιος Νεκτάριος τώρα, «σαν άγρυπνος φρουρός διαφυλάσσει το ταμείο των χριστιανικών αληθιών και σαν διδάσκαλος αποκρισταλώνει και ορθοτομεί το λόγο της αλήθειας, καταπολεμά το δόλο, αποκρούει την απάτη και το ψεύδος των ετεροδιδασκαλιών. Στην Εκκλησία βασιλεύει ο νόμος του Θεού και ενικεί η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη και η ελευθερία. Στην Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα αγιάζει και συγκρατεί τους πιστούς και εντός της κατορθώνεται η ένωση του ανθρώπου με το Θεό και τελειώνεται η αρχική αρμονία». Για να δούμε τώρα και την σχέση της Εκκλησίας προς την πολιτεία με τα δεδομένα της δεκαετίας του 1910-1920 ενδεχομένως, έτσι όπως την έβλεπε ο Άγιος Νεκτάριος. «Η Εκκλησία ως προς τη διακυβέρνησή της είναι ανεξάρτητη από την πολιτεία. Αυτό διότι είναι καθαρά θρησκευτικό καθίδρυμα και το πολίτευμά του είναι καθαρά πνευματικό. Και όπως είναι φυσικό, τα πνευματικά κυβερνούνται από άνδρες πνευματικούς που έχουν τοποθετηθεί από την Εκκλησία για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Η Εκκλησία ως Βασιλεία Θεού δεν έχει τίποτα κοινό με τα έργα της Βασιλείας του κόσμου. Η Βασιλεία Ιεμή, είπε ο ιδρυτής της, ουκ έστειν εκ του κόσμου τούτου. Η εξουσία της Εκκλησίας είναι απλώς πνευματική και τόσο στη διοίκηση όσο και στην ανάπτυξη και πρόοδό της εξασκείται κατεξοχήν με πνευματικά μέσα. Η πνευματική εξουσία της Εκκλησίας δεν παρεμβαίνει καθόλου στις ενέργειες της πολιτικής εξουσίας. Δεν αντίκειται και δεν φέρνει αντιρρήσεις προς την πολιτεία και την πλήρη εξάσκηση της εξουσίας της τελευταίας. Άλλωστε κάτι τέτοιο θα ήταν και φύση αδύνατο, διότι η μεν εξουσία της Εκκλησίας εκτείνεται μόνο στο πνευματικό πεδίο της ζωής του ανθρώπου, η δε εξουσία της πολιτείας αφορά όλη τη ζωή των πολιτών. Η μεν Εκκλησία διακυβερνά τον χριστιανό άνθρωπο, η δε πολιτεία τον πολίτη άνθρωπο. Επειδή όμως ο πολίτης και ο χριστιανός είναι ένας και ο αυτός άνθρωπος, οι ενέργειες της πολιτείας και της Εκκλησίας απλώς συναντιούνται στο υποκείμενο των ενεργειών και των δύο. Οι ενέργειες αυτές, αφού συναντιούνται στο ίδιο πρόσωπο, έτσι και συμφωνούν στο σκοπό και το αποτέλεσμα της ενέργειας. Έτσι κι αλλιώς οι ενέργειες αυτές δεν θα μπορούσαν να είναι και διαφορετικές ή και εχθρικές, διότι και η Εκκλησία και η Πολιτεία επιδιώκουν την ηθική διάπλαση του υποκειμένου στο οποίο απευθύνονται. Η Εκκλησία δεν μπορεί από τη φύση της να συγκρουστεί με την πολιτεία, εφόσον οι νόμοι της πολιτείας είναι θεμελιωμένοι στον έμφυτο ηθικό και φυσικό νόμο, τότε σήμερα δεν θα λέγουμε ότι συμβαίνουν τα ίδια, και είναι νόμοι ηθικοί που συμφωνούν προς τον ηθικό νόμο και τις ηθικές αρχές της Εκκλησίας. Οι νόμοι της Εκκλησίας μόνο τότε αντίκειται προς τους νόμους της πολιτείας όταν οι τελευταίοι δεν στηρίζονται στον έμφυτο ηθικό και τον αντίστοιχο φυσικό νόμο, αλλά θεσμοθετήθηκαν αυθαίρετα, όπως θα λέγουμε σημαίνει σήμερα φίλοι ακροτές, σε πολλές περιπτώσεις. Τέτοιοι όμως νόμοι αντιτίθενται, έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος, όχι μόνο προς τους νόμους της Εκκλησίας, αλλά και ως προς τους καθαρά ανθρώπινους νόμους, γι' αυτό και απορρίπτονται και από τους ίδιους τους πολίτες. Έτσι λοιπόν, ούτε σε αυτές τις περιπτώσεις η Εκκλησία εξέρχεται από το πλαίσιο του ειρηνικού της πολιτεύματος. Η Εκκλησία μπορεί επομένως να παρέχει σε μια τέτοια πολιτεία πολλούς μάρτυρες της αληθείας, αλλά όχι και ανατροπής των καθεστώτων. Η Εκκλησία, αφού έχει τέκνα της τους πολίτες, έχει κοινά συμφέροντα με την πολιτεία. Η κοινότητα αυτή των καθηκόντων αποτελεί το σύνδεσμο της ενέργειας και των δύο ηθικών προσώπων και επιβάλλει τη σύμφωνη και από κοινού συνεργασία τους με σκοπό την ηθική και πνευματική ανάπτυξη και πρόοδο των χριστιανών πολιτών.
Την αμοιβαία σχέση των δύο πολιτιών είναι πρώτη στη ανάγκη να χαρακτηρίζει ο αμοιβαίος σεβασμός, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η χριστιανική αγάπη, καθότι αυτή είναι η αληθινή και ασφαλής ηθική δεσμή που συνδέουν άρρηκτα τους δύο αυτούς θεσμούς και συνεισφέρουν τα μέγιστα προς την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Η κοινή συνεργασία παράγει αμοιβαία καθήκοντα και δικαιώματα. Ο κοινά επιδιωκόμενος σκοπός απαιτεί αμοιβαία υποστήριξη και ενίσχυση. Και η μεν Εκκλησία απαιτεί την υποστήριξη της πολιτείας για την ασφάλεια, την ησυχία, την τάξη και την πρόοδό της. Η δε πολιτεία απαιτεί την ηθική ενίσχυση της Εκκλησίας. Κατά αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία αναλαμβάνει να αναδείξει ευσεβείς και ηθικούς πολίτες και η πολιτεία αναλαμβάνει να υποστηρίξει το έργο της Εκκλησίας. Αμβέ, θα λέγαμε σήμερα. Και όχι μόνο αυτά τα χρόνια, αλλά και τις τελευταίες δεκαετίες δεν φαίνεται ότι η πολιτεία θέλει να συντρέξει το έργο της Εκκλησίας. Απολαμβάνει βέβαια το γεγονός ότι η Εκκλησία στην οικονομική κρίση στήριξε με τις φιλανθρωπικές δομές της πλήθος κόσμου, αλλά από εκεί για πέρα τίποτα. Η αμοιβαιότητα της ανταπόδοσης και τις δράσεις, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, γεννά ασφαλώς και αμοιβαίες υποχωρήσεις. Και η μεν πολιτεία επιτρέπει στην Εκκλησία ελευθερία δράσης εντός της επικράτειάς της και η Εκκλησία επιτρέπει την εποπτεία της πολιτείας και την έγκριση των ανώτατων εκκλησιαστικών αρχηγών της με σκοπό την τέλεια πληροφορία της πολιτείας περί της αξίας και ικανότητας του προσώπου που πρόκειται να αναλάβει θέση στη διοίκηση της Εκκλησίας. Αλλά οι παρακορίσεις αυτές της Εκκλησίας και της πολιτείας καθόλου δεν περιορίζουν την ελευθερία και ανεξαρτησία και των δύο, καθότι καθόλου δεν παραβιάζουν τους θεμελιώδους νόμους των πολιτευμάτων. Πρόκειται για συμβατικές παραχωρήσεις. Η Εκκλησία και η πολιτεία, σεβόμενες η μία την άλλη, οφείλουν να θεωρούν τον εαυτό τους η κάθε μία ως συμπληρωματικό μέλος του ενός και του αυτού σώματος, εντός του οποίου ενικεί η πνευματική και σωματική ζωή του ανθρώπου. Ο Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης λέει περί του συνδέσμου των δύο τέλειων οργάνων του ανθρώπου. Όλα τα πράγματα θεμελιώθηκαν πάνω στην ιεροσύνη και τη βασιλεία. Γιατί παρότι διαφέρουν σε πολλά μεταξύ τους, η ιεροσύνη είναι η ψυχή και η βασιλεία το σώμα, αλλά αποβλέπουν σε έναν κοινό σκοπό που δεν είναι άλλος παρά η σωτηρία των υπηκόων. Έτσι η Εκκλησία πρέπει να υπακούει, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, τους νόμους της πολιτείας, η δε πολιτεία οφείλει να σέβεται τους νόμους της Εκκλησίας. Αυτή είναι η σχέση της Εκκλησίας με την πολιτεία. Στην Ανατολική Εκκλησία η σχέση αυτή της Εκκλησίας με την πολιτεία τηρήθηκε από την ίδρυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι και τις μέρες μας. Αλλά η Δυτική Εκκλησία είχε έκτοτε διαφορετική γνώμη περί της σχέσης της Εκκλησίας με την πολιτεία. Ως προς τις σχέσεις λοιπόν Εκκλησίας και Πολιτείας, η Δυτική Εκκλησία διδάσκει ότι το κράτος ή η πολιτεία αποτελούν απλά μια φάση της Εκκλησίας και επειδή ολόκληρο το έθνος είναι μαζί με όλα τα μέλη του μέλος της Εκκλησίας, ο πολιτικός οργανισμός περιλαμβάνεται στην Εκκλησία ασκώντας δευτερεύοντες ρόλους και είναι υπεύθυνος απέναντι στην Εκκλησία έτσι ώστε να επιτελεί το έργο που αυτή του έχει χορηγήσει. Η διαμαρτυρόμενη Εκκλησία διδάσκει ότι η Εκκλησία είναι ανεξάρτητη ως προς την κοσμική εξουσία, ότι η εξουσία της είναι πνευματική και ότι αυτή διακρίνεται σε διακηρυκτική, δηλαδή ερμηνευτική της Αγίας Γραφής, ως κανόνα πίστης και διαχειριστική, δηλαδή οργανωτική, τελετουργική και κυβερνητική. Η Αρμενική και η Κοπτική Εκκλησία έχουν την ίδια γνώμη με την Ανατολική Εκκλησία στα τις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, αλλά και η Αβυσσινιακή Εκκλησία πολιτεύεται κατά τον ίδιο τρόπο. Thank you.
Πώς γίνεται φανερό το γεγονός ότι οι εκκλησίες που ίδρυσαν οι Άγιοι Απόστολοι συγκροτούν τη μία Αγία Καθολική Εκκλησία? Αυτό φανερώνεται, λέει ο Άγιος, ήδη από το κατά Ιωάννην Ιερό Ευαγγέλιο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει ότι ο Ιησούς όταν έφτασε η ώρα προσευχήθηκε προς τον ουράνιο πατέρα του υπέρ των μαθητών του και ζήτησε να αγιάσει αυτούς οι ναόσιν εν, όπως ένα ήταν ο Ιησούς με τον πατέρα του, ιδού οι λόγοι του Ιωάννου. Πάτερ Άγιε, με την αλήθειά σου αγίασέ τους. Ο δικός σου λόγος είναι αλήθεια. Όπως εσύ έστειλες εμένα στον κόσμο, έτσι και εγώ έστειλα στον κόσμο αυτούς. Και για χάρη τους αφιερώνω και προσφέρω τον εαυτό μου σε σένα, ώστε και αυτοί με τη βοήθεια της αλήθειας να είναι αφιερωμένοι σε σένα. Δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς, αλλά και για εκείνους που με το κήρυγμα αυτών θα πιστεύουν σε μένα, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ Πατέρα είσαι ενωμένος με εμένα και εγώ με εσένα. Να είναι και αυτοί ενωμένοι με εμάς. Εγώ τη δόξα που μου έδωσες την έδωσα σε αυτούς για να είναι ένα μεταξύ τους, όπως εμείς είμαστε ένα. Εγώ ενωμένος με αυτούς και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα. Ώστε να είναι μέσα τους η αγάπη με την οποία με αγάπησες, όπως και εγώ θα είμαι μέσα τους. Τι φανερώνεται με αυτά? Ότι όλοι οι Απόστολοι ήταν ένα σώμα, όπως ένα σώμα είναι και το πλήρωμα των πιστών, σώμα του οποίου κεφαλή είναι ο Χριστός ως κεφαλή της Εκκλησίας, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας και αυτός εστί σωτήρ του κόσμου, στην προσεφεσίου σε αυτό το κομμάτι του Απόστολου Παύλου. Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά και πρέπει να το έχουμε κατά νου, φίλοι ακροτές, ότι η σχέση μας με το Θεό δεν είναι ατομική, ιδιωτική υπόθεση, όπως θέλουν να περιορίσουν την Εκκλησία στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής οι κρατούντες ανά τον κόσμο, τον δυτικό κόσμο, αλλά είναι πάνω απ' όλα μία οικογένεια, μία κοινότητα η οποία σχετίζεται με κεφαλή τον Χριστό, με τον Θεό Πατέρα. Αυτό είναι η Εκκλησία. Και ολόκληρη η Εκκλησία είναι κάθε ενορία. Όταν τελείται η Θεία Ευχαριστία δεν είναι μέρος της Εκκλησίας η Εκκλησία στην οποία τελείται η Θεία Ευχαριστία, αλλά είναι ολόκληρη η Εκκλησία, ολόκληρος ο Χριστός είναι εκεί και όλοι εμείς μαζί προσευχόμαστε με επικεφαλή στον Χριστό προς τον Θεό Πατέρα. Και έτσι ενωνόμαστε, όπως λέει εδώ ο Άγιος Νεκτάριος, με τον Θεό. Πριν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, οι μαθητές του Χριστού αποτελούσαν Εκκλησία? Όχι. Γιατί? Διότι δεν είχε επιφυτίσει σε αυτούς το Άγιο Πνεύμα, διότι η Εκκλησία εγγενιάζεται από το Άγιο Πνεύμα και θεμελιώνεται επί του δόγματος της Αγίας Τριάδος, δηλαδή στην πίστη στον Άναρχο Πατέρα, στον Συνάναρχο Υιό και στο Συναίδιο και Συνάναρχο Άγιο Πνεύμα, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον και εν Υιό αναπαυόμενον. Πριν λοιπόν την Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα δεν είχε ακόμη επιφυτίσει, ούτε ήταν γνωστό ως το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Κατά την ημέρα της Πεντηκοστής αποκαλύφθηκε το τρισυπόστατο της μίας θεότητος και την ημέρα αυτή πιστεύθηκε, λατρεύτηκε και δοξάστηκε ο τρισυπόστατος Θεός και κατά την ημέρα της Πεντηκοστής εγγενιάστηκε, θεμελιώθηκε και συστάθηκε η Εκκλησία, η οποία νωρίτερα δεν υφίστατο και δεν ήταν και δυνατό να υφίσταται. Άλλη ερώτηση. Αλλά αφού οι μαθητές του Σωτήρα έλαβαν μετά την Ανάσταση με εμφύσιμα του Χριστού Πνεύμα Άγιο, πώς αγνοούσαν το τρισυπόστατο της θεότητας και γιατί το άθροισμα αυτών τότε δεν αποτελούσε την Εκκλησία του Χριστού? Διότι η δια του εμφυσίματος μετάδοση του Αγίου Πνεύματος ήταν μετάδοση της χάρης του Αγίου Πνεύματος που ενοικούσε στον Ιησού, όχι όμως ουσιώδης επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δίνει μαρτυρία περί αυτού λέγοντας: «Την τελευταία μέρα της εορτής, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε: Όποιος διψάει ας έρθει σε μένα να πιει. Μετά από εκείνον που πιστεύει σε μένα, όπως λέει η Γραφή, θα τρέξουν από μέσα του ποτάμια νερό». Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι πίστευαν σε Αυτόν. Γιατί τότε ακόμα δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα, αφού ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί με την Ανάσταση. Επομένως, μετά τη δόξα του Κυρίου έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο. Και αμέσως λέει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής: «Αυτά σας τα δίδαξα όλο τούτο τον καιρό που είμαι κοντά σας, αλλά το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη θύμησή σας όλα όσα σας έχω πει εγώ».
Και αλλού αναφέρει: «Πολλά έχω ακόμη να σας πω, αλλά δεν μπορείτε τώρα να βαστάξετε μεγαλύτερο βάρος. Όταν όμως θα έρθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια». Και στις πράξεις αναφέρονται τα εξής. Και ενώ ήταν μαζί τους και έτρωγε, τους παρήγγειλε: «Μην απομακρυνθείτε από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένετε από τον Πατέρα την εκπλήρωση της υπόσχεσης για την οποία σας μίλησα. Ότι δηλαδή ο Ιωάννης βάπτιζε με νερό, ενώ εσείς θα βαπτιστείτε σε λίγες μέρες με το Άγιο Πνεύμα. Θα λάβετε όμως δύναμη όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς και θα γίνετε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και ως τα πέρατα της γης». Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι αυτό που αναφέρεται στο κεφάλαιο 20, στίχος 22 του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, «και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την ον αφήτα τα σαμαρτίες αφίεντε αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτητε», δεν μπορεί να νοηθεί διαφορετικά παρά ως μετάδοση χάρης του Αγίου Πνεύματος που κατοικούσε εντός του Χριστού και ως αραβώνας της μελούσης απολαύσεως της τέλειας χάρης του Αγίου Πνεύματος. Διαφορετικά θα αντέφασκε προς όσα υπόθηκαν κατόπιν. Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αγίους του Χριστού μαθητές και Αποστόλους πώς πρέπει να θεωρείται? Σαν συμπλήρωση και επισφράγηση του έργου της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Γιατί? Διότι το Πνεύμα το Άγιο εγγενίασε την Εκκλησία του Χριστού, έχρισε τους μαθητές σε Αποστόλους του Ευαγγελίου και κατέστησε αυτούς ιερείς και λειτουργούς των μυστηρίων της Καινής Διαθήκης, αναδεικνύοντάς τους στήλους και εδραίωμα της Εκκλησίας, στην οποία ο Θεός πρόσφερε όλα τα ουράνια χαρίσματα, όπως μαρτυρεί και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στην οποία λέει και τα εξής. Γι' αυτό στην Εκκλησία ο Θεός τοποθέτησε τον καθένα στην ορισμένη του θέση. Πρώτα είναι οι Απόστολοι, έπειτα οι Προφήτες, στην τρίτη θέση οι Διδάσκαλοι και ακολουθούν οι Θαυματουργοί, οι Θεραπευτές, αυτοί που βοηθούν στις ανάγκες, οι Διαχειριστές, όσοι λαλούν διάφορα είδη γλωσσών. Αλλά και η Εκκλησία πρεσβεύει αυτό το οποίο παρέλαβε, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, ότι τα πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Βρύοι προφητείας, ιερείς τελείοι, αγραμμάτου σοφίαν εδίδαξεν, όλων δε συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Ευλογεί τον Θεό που ανέδειξε τους αλλοιείς πανσόφους, καταπέμποντας σε αυτούς το Πνεύμα το Άγιο, και ομολογεί ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι φως και ζώσα πηγή νοερά, πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, αγαθών, ευθές, νοερών, ηγεμονεύων, καθαίρων τα πτέσματα Θεός και θεοποιούν. Πυρ εκπυρός προϊόν, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα, διού προφήτε άπαντες και Θεού Απόστολοι. Από όλα τούτα φανερώνεται ότι με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος φραγίστηκε το έργο της Θείας Οικονομίας προς σωτηρία του ανθρώπινου γένους και ότι από την ημέρα της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος ιδρύθηκε και θεμελιώθηκε η Εκκλησία του Χριστού, ενώ οι Απόστολοι χρίστηκαν Απόστολοι του Ευαγγελίου του Σωτήρα Χριστού. Thank you.
ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και ομιλήματα η εκπομπή που ακούτε. Διαβάζουμε κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, σπουδάζοντας με έναν Άγιο. Μια καινούργια έκδοση με μεταφορά στα νέα ελληνικά του έργου αυτού του Αγίου Νεκταρίου από τις εκδόσεις Άθος. Για να δούμε τι λέει ο Άγιος περί του πρωτίου του Αποστόλου Πέτρου. Ποιο είναι το φρόνημα της Δυτικής Εκκλησίας σχετικά με το πρωτείο του Αποστόλου Πέτρου και περί της Εκκλησίας και ποιο το αντίστοιχο φρόνημα της Ανατολικής Εκκλησίας? Στην απάντηση στην Πατριαρχική Εγκύκλιο εκ μέρους των Δυτικών Θεολόγων διαβάζουμε τα εξής. Λέγοντας πρωτείον του Πέτρου εννοούμε αξίωμα που δόθηκε από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, θεμελιωμένο εντός της Εκκλησίας, που απονεμήθηκε στον Απόστολο Πέτρο και με το οποίο αυτός κατέστη το ορατό κέντρο της ενότητας Εκκλησίας. Μετά την ανάληψη του Σωτήρα, αρχηγός και κυβερνήτης της, πρικιστής από τον ίδιο τον Κύριο με τα προνόμια εκείνα που απαιτεί η φύση του αξιώματος του αρχηγού και αρχιπημένα της Εκκλησίας του Χριστού. Και ακολούθως, πρωτείο του Πέτρου λέγοντας εννοούμε ότι ο μακάριος Πέτρος έλαβε, πέρα από το κοινό με τους άλλους Αποστόλους αξίωμα, ένα επιπλέον ιδιαίτερο και εξαιρετικό, γι' αυτό και ορίστηκε, όπως ήδη είπαμε, το ορατό κέντρο της ενότητας Εκκλησίας, αρχηγός και αρχιπημένας της, έχοντας υπηκόους του τους υπόλοιπους, ποιμένες και ποιμενωμένους, αρνιά και πρόβατα. Το πρωτείο αυτό αποδεικνύεται καταρχάς στην ίδια την Αγία Γραφή ως εξής λένε. Όταν οι μαθητές του Χριστού ρωτήθηκαν ποιος σύμφωνα με τη γνώμη τους είναι ο ίδιος, ο Πέτρος αποκρίθηκε λέγοντας «Σι ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Ο Κύριος του είπε «Μακάριος εις ήμουν βαριωνά, ότι σάρξ και αίμα ούκα πεκαλυψέσει, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Καγώ δε συλλέγω ότι εσύ η Πέτρος και επιτάφτη την πέτρα οικοδομήσου μου την εκκλησίαν και πήλε άδου ούκα της χύσους είναι αυτής. Και δώσωσι τας κλείς της βασιλείας των ουρανών και ο εάν δύσεις επί της γης έστε δεδεμένον εν της ουρανής». Με τα λόγια αυτά ο Κύριος, θέλοντας κατά κάποιο τρόπο να ανταμείψει τον Πέτρο για τη λαμπρή του ομολογία, λέει ότι πάνω σε αυτόν, σαν αραγές θεμέλιο, θέλει να οικοδομήσει την εκκλησία του. Έτσι καθιστά τον Πέτρο θεμέλιο της νέας κοινωνίας, την οποία επρόκειτο να συστήσει και του παραδίδει τα κλειδιά αυτής της κοινωνίας, τα οποία είναι τα σύμβολα της υπέρτατης εξουσίας εντός της νέας αυτής κοινωνίας. Αυτά και παραπλήσια άλλα διαβάζουμε στην απάντηση των Δυτικών Θεολόγων προς την Πατριαρχική Εγκύκλιο, αλλά ας δούμε εάν αυτά ευσταθούν. Ο συγκεκριμένος λόγος του Χριστού είναι όντως ένας από τους πλέον σπουδαίους, αφού με αυτόν αναγγέλλεται η μελλοντική ίδρυση της Εκκλησίας με την οποία επρόκειτο να διαιωνιστεί το έργο της απολύτρωσης και υπογραμμίζεται η δύναμή της. Και τη μένη ίδρυση της Εκκλησίας λέει ότι θέλει να την οικοδομήσει στην πέτρα της ομολογίας του Πέτρου, γι' αυτό και αποσήμωνα ονομάζει Πέτρο τον μαθητή που τον ομολόγησε Υιό του Θεού, δηλώνοντας το λόγο της θεμελίωσης της Εκκλησίας του, τα δύο κλειδιά θέλει να τα δώσει στον ίδιο όταν ακριβώς οικοδομήσει την Εκκλησία του στην πέτρα της ομολογίας του Πέτρου. Ας εξετάσουμε. Θεμελίωσε στον Πέτρο την Εκκλησία του ή στην πέτρα της ομολογίας του? Β. Έλαβαν και οι υπόλοιποι Απόστολοι την ίδια ακριβώς υπόσχεση των χαρισμάτων? Γ. Τι λένε οι Άγιες Γραφές για την Εκκλησία? Σε ποιον είναι θεμελιωμένη, στον Σίμωνα Πέτρο ή στην πέτρα της ομολογίας του, δηλαδή επί του Ιησού Χριστού? Και Δ. Τι λένε οι Άγιοι Πατέρες για το λόγο αυτό του Χριστού προς τον Πέτρο? Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο ερώτημα. Οικοδόμησε όντως επί του Πέτρου την Εκκλησία του ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όπως πιστεύει η Δυτική Εκκλησία και όπως ισχυρίζονται οι Δυτικοί Θεολόγοι? Απεριφράστος απαντούμε πως όχι. Διότι από τη στιγμή της Επαγγελίας μέχρι το σταυρικό θάνατο του Σωτήρα, πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή δεν φαίνεται ότι ο Χριστός οικοδόμησε επί του Πέτρου την Εκκλησία του και ομοίως ούτε μετά την Ανάστασή του μέχρι και της αναλήψεώς του. Δεν φαίνεται επίσης πουθενά στην Αγία Γραφή ότι ο Ιησούς Χριστός συνυπολόγιζε τον Πέτρο ως από κοινού με τον ίδιο θεμελιωτή της Εκκλησίας του. Πουθενά δεν μαρτυρείται ότι ο Πέτρος πριν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος κατήχε τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών και τη δύναμη του Δεσμήν και Λίην. Απέναντίας είδαμε αυτόν να κλαίει πικρά εξαιτίας του κινδύνου που διέτρεξε να χάσει τη Βασιλεία των Ουρανών για την τριπλή άρνησή του, την οποία χάρη της ομολογίας του υποσχέθηκε σε αυτόν ο Σωτήρας. Η πίστη άνοιγε τις πύλες της Βασιλείας των Ουρανών, η δε απιστία της έκλεινε.
Μέσω της επαγγελίας «Δώσωση τας κλίστης βασιλείας των ουρανών» υποσχόταν ότι επρόκειτο να δώσει σε αυτόν την ουράνια βασιλεία και επιθυμούσε συγχρόνως να τον καταστήσει όργανο της σωτηρίας, αναδεικνύοντάς τον Απόστολο και Μυσταγωγό των μυστηρίων του προς σωτηρία όσων ομολογούν την ίδια πίστη. Ήταν μάλιστα τα εν λόγω κλειδιά, όχι σύμβολα μιας εξουσίας δικτατορικής όπως αποφαίνονται οι δυτικοί θεολόγοι, αλλά σύμβολα χάρης και δύναμης πνευματικής προς σωτηρία αυτών που ομολογούν τον Ιησού ως Υιό του Θεού. Την εξουσία να εισάγει στη Βασιλεία των Ουρανών, ο Χριστός την κράτησε για τον εαυτό του. Γι' αυτό και τον Χριστό παρακαλούμε να ανοίξει τις πύλες των ουρανών και όχι τον Πέτρο, ούτε τον θεωρούμενο ως διάδοχο αυτού Πάπα Ρώμης. Εάν η εξουσία δόθηκε στον Πέτρο και στους διαδόχους του, πρέπει αυτούς να παρακαλούμε, αφού αυτοί θα ήταν οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι του Χριστού. Αλλά η Εκκλησία ουδέποτε ξέφυγε ή ξέπεσε σε τέτοια ειδωλολατρία. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός οικοδόμησε την Εκκλησία του όχι επί του Πέτρου, αλλά επί την πέτρα της ομολογίας αυτού. Η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Ερώτηση. Έλαβαν και οι υπόλοιποι Απόστολοι του Σωτήρα την ίδια επαγγελία των χαρισμάτων? Αναμφισβήτητα ναι, απαντά ο Άγιος Νεκτάριος. Στο κατά Ματθαίον διαβάζουμε τα εξής. Σας βεβαιώνω πως ό,τι κρατήσετε ασυγχώρητο στη γη θα είναι ασυγχώρητο και στον ουρανό, και ό,τι συγχωρήσετε στη γη θα είναι συγχωρημένο και στον ουρανό. Σας βεβαιώνω επίσης πως αν δύο από εσάς συμφωνήσουν στη γη για ένα πράγμα που θα ζητήσουν, ο ουράνιος πατέρας μου θα τους το δώσει. Τι αναφέρει η Αγία Γραφή σχετικά με το πού είναι θεμελιωμένη η Εκκλησία, στο Σίμωνα Πέτρο ή στην πέτρα της ομολογίας αυτού, δηλαδή στον Χριστό? Η Αγία Γραφή λέει ότι η Εκκλησία οικοδομήθηκε πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών και έχει ακρογωνιαίο λίθο τον ίδιο τον Χριστό. Με αυτόν ολόκληρο το οικοδόμημα στερεώνεται και αυξάνει, ώστε να γίνει ναός Άγιος για τον Κύριο. Ο Κύριος οικοδομεί και εσάς μαζί με τους άλλους για να γίνετε πνευματική κατοικία του Θεού. Επίσης και στο βιβλίο της Αποκάλυψης γράφεται «Και το τείχος της πόλης, της Άνω Ιερουσαλήμη δηλαδή της Εκκλησίας, έχει 12 θεμέλια και πάνω σε αυτά είναι γραμμένα τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου». Αλλά και στην πρώτη προς Κορινθίους ο Παύλος γράφει «Γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός». Ο ίδιος λέει και στην προς Κολοσσαής. Αυτό ασφαλώς με την προϋπόθεση ότι θα μείνετε σταθεροί στην πίστη σας, θεμελιωμένοι και ακλόνητοι, και δεν θα απομακρυνθείτε από την ελπίδα του Ευαγγελίου που ακούσατε και έχει κηρυχθεί σε ολόκληρο τον κόσμο και το οποίο υπηρετώ και εγώ ο Παύλος. Όλα τούτα λοιπόν, φίλοι ακροτές, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Εκκλησία οικοδομήθηκε και θεμελιώθηκε επί των Αποστόλων και Προφητών, οι οποίοι είναι οικοδομημένοι πάνω στη θεμέλια πέτρα που είναι ο Χριστός. Οι πατέρες τι αναφέρουν επί του θέματος? Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας πιστεύουν και διδάσκουν τα ίδια. Ο Ιερός Αυγουστίνος λέει «Η πέτρα δεν προέρχεται από τον Πέτρο, αλλά ο Πέτρος από την πέτρα», από τον Χριστό δηλαδή. Έτσι δεν ονομάζεται ο Χριστός από τον Χριστιανό, αλλά ο Χριστιανός από τον Χριστό. Ο Κύριος είπε «Επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσου μου την Εκκλησία», επειδή ο Πέτρος είπε «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Δηλαδή πάνω σε αυτή την πέτρα, την οποία εσύ ομολόγησες, θα οικοδομήσω την Εκκλησία, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Σε αυτό άλλωστε το θεμέλιο στερεώθηκε και ο ίδιος ο Πέτρος, διότι θεμέλιον άλλων ουδείς δυνατεθήνε παρά τον κείμενον ως εστίν Ιησούς ο Χριστός. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία, στερεωμένη πάνω στο Χριστό, λαμβάνει από αυτόν στο πρόσωπο του Πέτρου τα κλειδιά της βασιλείας, δηλαδή την εξουσία του δεσμήν και λύειν τας αμαρτίας. Ο Μεδιολάνων Αμβρόσιος λέει «Ο Χριστός είναι το θεμέλιο όλων των Αποστόλων του, όπως και αυτή είναι τα θεμέλια εκείνων που πίστεψαν εξαιτίας των Αποστόλων». Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμηνεύει ως εξής το χωρίο. Και πάνω σε αυτή την πέτρα, λέει ο Ιησούς Χριστός, θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου, δηλαδή πάνω σε αυτή την πίστη και σε αυτή την ομολογία. Από αυτό φανέρωσε πολλούς που επρόκειτο να πιστέψουν στο μέλλον και ανόρθωσε το φρόνημα του Αποστόλου κάνοντάς τον ποιμένα. Και οι πύλες του Άδη δεν πρόκειται να κατακυριεύσουν την Εκκλησία. Και συνεχίζει ρωτώντας και απαντώντας, τι σημαίνουν οι λόγοι «και εγώ δε εσύ δώσω», λέει. Όπως ο πατέρας σου έδωσε τη δύναμη να με γνωρίσεις, έτσι και εγώ θα σου δώσω τέτοια δύναμη.
Είδες με ποιο τρόπο ο Χριστός οδηγεί τον Πέτρο στο να αποκτήσει αυτή την υψηλή γνώση για αυτόν, αποκαλύπτοντας και φανερώνοντάς του ότι είναι ο Υιός του Θεού δια των δύο αυτών υποσχέσεων. Και ακολούθως λέει, διότι αυτά προέρχονται μόνο από το Θεό και εννοώ το να λύνει τις αμαρτίες και να καθιστά την Εκκλησία απόλυτα σταθερή σε οποιαδήποτε επίθεση κυμάτων. Αυτά υπόσχεται να του δώσει ο Κύριος. Ο Μέγας Βασίλειος στο λόγο του περί μετανοίας ερμηνεύει το χωρίο ως εξής. Ο Πέτρος είπε «Σύ ο Υιός του Θεού του Υψίστου» και εγκομιάστηκε ακούγοντας ότι ο ίδιος είναι πέτρα. Αλλά αν και είναι πέτρα, δεν είναι όπως ο Χριστός πέτρα, αλλά ως Πέτρος. Διότι μόνο ο Χριστός είναι πέτρα ασάλευτη. Ο Πέτρος είναι πέτρα εξαιτίας του Χριστού, διότι ο Χριστός χαρίζει τα αξιώματά του, δίχως όμως να τα χάνει, αλλά εξακολουθώντας να έχει και όσα δίνει. Είναι φως ο ίδιος και λέει στους Αποστόλους, «Εσείς είστε το φως του κόσμου». Είναι ιερέας και κάνει ιερείς. Είναι πρόβατο, αλλά λέει ταυτόχρονα, «Να, εγώ σας αποστέλω σαν πρόβατα εν μέσω λύκων». Είναι ο ίδιος πέτρα, αλλά και κάνει και τον πιστό πέτρα, χαρίζοντας τα δικά του στους δούλους. Παρόμοια ερμηνεύει το χωρίο και ο Κύριλλος Αλεξανδρίας. «Ο Χριστός στέκεται θεμέλιο πάντων και ακλώνει το υπόβαθρο. Αυτό σηκώνει τα πάντα δυνατά και κρατάει σταθερά στα χέρια του τα πεσμένα και παρηγορώντας τα. Πάνω σε αυτόν οικοδομούμαστε όλοι, συνενωμένοι σε οίκο πνευματικό, την Εκκλησία του, θεμελιωτές δε, όντας κοντινότεροι σε εμάς, θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, οι οποίοι υπήρξαν μεν αυτόπτες μάρτυρες του Λόγου και υπηρέτες του, στη συνέχεια δε στάθηκαν εδραίωμα πίστεως». Και ο ίδιος πατέρας στην τέταρτη ομιλία του περί της Αγίας Τριάδας λέει: «Έχω τη γνώμη ότι το όνομα Πέτρα δεν είναι τίποτε άλλο παρά προσωνύμιο με το οποίο ο Ιησούς αποκάλεσε την αμετακίνητη και σταθερή πίστη του μαθητού, πάνω στην οποία αδιαπτώτως στηρίχθηκε και στερεώθηκε η Εκκλησία του, παραμένοντας για πάντα απόρθητη από τους εχθρούς της». Η Μεγάλη Εκκλησία, στην απάντησή της προς την εγκύκλιο επιστολή του Πίου IX, εκδοθή σε το 1848, απαντά ως ακολούθως, ερμηνεύοντας το ίδιο ρητό. Όσα είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός στον Πέτρο, ή Πέτρος κλπ, υπόθηκαν και για τους υπόλοιπους Αποστόλους, όσα αν δύσετε επί της γης έστε δεδεμένα είναι το ουρανό. Ομοίως και το «επιτάφτητη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν» υπόθηκε και προς όλους τους Αποστόλους αλλά και τους προφήτες. Της πόλης της Ιερουσαλήμ το τείχος είχε 12 θεμέλια και πάνω τους 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Συμπεραίνεται από όσα υπόθηκαν ότι η πρώτη πέτρα και το θεμέλιο των Αποστόλων και όλης της Εκκλησίας είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός, όντως ακρογωνιαίο αυτού Ιησού Χριστού. Υπόθηκε ασφαλώς από τον Κύριο προς τον Πέτρο η απόκριση «Σύ η Πέτρος και επιτάφτητη πέτρα οικοδομήσου μου την Εκκλησίαν», διότι πρόλαβε τους άλλους μαθητές απαντώντας την ερώτηση και ομολογώντας «Σύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Την έννοια των λόγων αυτών και «επιτάφτητη πέτρα οικοδομήσου μου την Εκκλησίαν», πέραν των Αποστολικών Πατέρων και ο Ιερός Αυγουστίνος επεξηγεί ως εξής: «Εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα που εσύ ομολόγησες, σε αυτή την πέτρα που εσύ γνώρισες, λέγοντας «Εί ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος», σε αυτή θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Εσύ μπορείς να οικοδομήσεις πάνω σε μένα, όχι εγώ πάνω σε σένα το σώμα μου, δηλαδή την Εκκλησία μου». Και οι άνθρωποι που επιθυμούσαν να στηριχτούν πάνω σε ανθρώπους έλεγαν «Εγώ μεν ημί Παύλου, εγώ δε Απολώ, εγώ δε Κύφα», Πέτρου δηλαδή. Από τη γνώμη του δυτικού αυτού πατέρα, βλέπουμε ότι η πέτρα πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η Εκκλησία δεν είναι ο Απόστολος Πέτρος, αλλά η ομολογία πίστεως αυτού, δηλαδή ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Ύστερα, όσοι λένε ότι εγώ είμαι του Κυφά Πέτρου και αυτόν κατεξοχήν πρεσβεύω και πιστεύω ως κεφαλή όλων των ιερών διδασκάλων και αυτής της Εκκλησίας, κατά τον Θεσπέσιο Παύλο και τον Ιερό Αυγουστίνο, αυτοί διαιρούν τον Χριστό και οικοδομούν τους ανθρώπους πάνω σε ανθρώπινα θεμέλια. Οι θεηγόροι πατέρες της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας ομολογούν ότι το «επιτάφτητη πέτρα» υπόθηκε μεν πρώτα στον Πέτρο μόνο, αλλά δωρήθηκε και προς όλους τους Αποστόλους που ανήκαν στον ίδιο σύλλογο. Ο Μέγας Βασίλειος λέει «Τα θεμέλια της Εκκλησίας του Ζώντος Θεού βρίσκονται στα όρη των Αγίων, διότι θεμελιώθηκε στα θεμέλια των Αποστόλων και των Προφητών». Δεν μιλάει για ένα θεμέλιο, αυτό του Πέτρου, ούτε για έναν Απόστολο, δηλαδή τον Πέτρο.
όλοι όσοι χωρούν τη γνώση της θεότητας εξαιτίας του μεγέθους του νου και των τελείων πράξεων, ενός υγιή βίου που προέρχονται από αυτόν τον νου, είναι οι δύο κορυφές των ωραίων πάνω στα οποία οικοδομήθηκε ο οίκος του Θεού, δηλαδή η Εκκλησία. Και ο Γρηγόριος Ονύσης λέει: «Τον Πέτρο και εμείς ακολουθούμε, μιμούμενοι όσο μας είναι δυνατόν, με τη μεταβλητή φύση μας την αμετάβλητη φύση του Δεσπότου». Και ο Οριγένης συμπεραίνει λέγοντας: «Καθότι πέτρα θεωρείται κάθε μαθητής του Χριστού και πάνω σε κάθε τέτοια πέτρα οικοδομείται και η σύμφωνη με αυτή πολιτεία. Εάν δε θεωρείς ότι μόνο από το μαθητή του Χριστού Πέτρο οικοδομήθηκε η Εκκλησία του, τι θα πεις και για τον Ιωάννη, τον επωνομαζόμενο Υιό της Βροντής ή τον καθένα από τους Αποστόλους. Άλλωστε, θα τολμήσουμε να αποφανθούμε ότι ιδιαίτερα για τον Πέτρο οι πύλες του Άδου κατησχίσουσι και των άλλων Αποστόλων που είναι επίσης τέλειοι κατησχίσουσι. Άραγε μόνο στον Πέτρο παραδίδονται τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών και κανένας άλλος από τους μακαρίους δεν θα τα παραλάβει. Επώνυμοι της Πέτρας ονομάστηκαν όλοι οι μιμητές του Χριστού. Όντες Χριστού μέλη έλαβαν το επώνυμο Χριστιανοί. Εκ της πέτρας που είναι ακλόνητη έλαβε ο Πέτρος το όνομα, καθώς είναι στην πίστη ακλόνητος. Οπωσδήποτε θα μπορούσε να υποθεί προς όλους από τον Σωτήρα το λεχθέν «Συ ή Πέτρος» και τα επόμενα. Υπόθηκε για τον Πέτρο, αλλά και για κάθε Πέτρο που η πίστη του θα είναι αταλάντευτη. Μετά από μια τέτοια σαφή ερμηνεία του χωρίου αυτού, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, εκ μέρους των θείων πατέρων της Εκκλησίας, αποδεικνύεται πρώτον ότι η πέτρα πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η Εκκλησία δεν είναι ο Απόστολος Πέτρος, αλλά η ομολογία της πίστης του, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος στην πρώτη προς Κορινθίους ονομάζεται Πνευματική Πέτρα. Έπινον γάρεκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Δεύτερον, όσοι λένε ότι εγώ ανήκω στον Κυφά, Πέτρο, και αυτόν θεωρώ ως τον Απόστολο πάνω στον οποίο θεμελιώθηκε η Εκκλησία και στον οποίο συγκεντρώνεται όλη η δύναμη της Εκκλησίας και τον ανακηρύττω το ύψη στον Αρχιερέα, κεφαλή της Εκκλησίας, άπτεστο διδάσκαλο, αυτόν που φανερώνει τα Θεία Δόγματα και τον μόνο επί της γης αντιπρόσωπο του Ιησού Χριστού, αυτοί λοιπόν κατά τους Έλληνες πατέρες Εκκλησίας αλλά και κατά τον Θεσπέσιο Παύλο και τον Ιερό Αυγουστίνο, διαιρούν τον Χριστό και οικοδομούν την Εκκλησία επί ανθρωπίνων θεμελίων, εγκαταλείποντες τον ακρογωνιαίο λίθο τον Ιησού Χριστό. Και όλα τούτα αφορούν το πρώτο μέρος της ρίσης, αλλά ας εξετάσουμε και το δεύτερο μέρος της. Είπε ο Κύριος: «Σίμων, Σίμων, ο Σατανάς ζήτησε να σας δοκιμάσει σαν το σιτάρι στο κόσκινο. Εγώ όμως προσευχήθηκα για σένα να μην σε εγκαταλείψει η πίστη σου, και εσύ όταν αποκτήσεις ξανά την πίστη σου, στήριξε τους αδελφούς σου». Για αυτήν, στην απάντηση της Εκκλησίας διαβάζουμε τα ακόλουθα. Όσον αφορά τον Πέτρο, για τον οποίο προσευχήθηκε ο Χριστός για να μην χαθεί η πίστη του, εγώ δε εδεήθην περί σου, ή να μην εκλείπει η πίστη σου, και εσύ ποτέ επιστρέψα στήριξον τους αδελφούς σου. Για την προσευχή αυτή του Κυρίου λοιπόν έχουμε τρανές διασαφήσεις των πατέρων της Εκκλησίας, όπως των Βασιλείου Χρυσοστόμου, Αυγουστίνου, Αμβροσίου, Επιφανίου, Μακαρίου του Αιγυπτίου, Τίτου των Βόστρων, Θεοφυλάκτου και Κυρίλου Αλεξανδρίας. Ο Χριστός προσευχήθηκε υπέρ όλων των Αποστόλων και υπέρ όλων όσοι πίστεψαν ακούγοντας τους λόγους τους, με εκείνη τη θαυμάσια προσευχή και δέηση προς τον Ουράνιο Πατέρα στο 17ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Προσευχήθηκε δε ιδιαιτέρως για τον Πέτρο, διότι προείδε τη μέσω της άρνησής του φοβερή πτώση του, αυτού που κομπορημονώντας έλεγε «Ή και πάντε σκανδαλιστήσονται, αλλά εγώ ουδέποτε σκανδαλιστήσομαι». Έτσι έχοντας θάρρος στις δικές του δυνάμεις και υποσχόμενος κάτι που δεν επρόκειτο να τηρήσει, παραδόθηκε στη δειλία και έπεσε στην άρνηση. Ο Χριστός βέβαια δεν προσευχήθηκε για να μην σαλευτεί η πίστη του Πέτρου, η οποία κλειδονίστηκε κατά θεία παραχώρηση εξαιτίας της αλαζονίας των λόγων του, αλλά για να μην χαθεί παντελώς και μέσω της απελπισίας για την άρνηση απολεστεί ολότελα. Ο Χριστός προσευχήθηκε έτσι ώστε με τη μετάνοια και τα δάκρυα ο Πέτρος να εξαλείψει την αμαρτία, να επιστρέψει στην προηγούμενη πίστη του, να γίνει πρότυπο σωτηρίου στηρίγματος και για τους άλλους αδελφούς που η πίστη τους κλειδονίζεται. Αυτά προς το παρόν περί του πρωτίου του Πάπα Ρώμης και του Αποστόλου Πέτρου, έτσι όπως τα εξετάζει πάρα πολύ όμορφα και πατερικά και βιβλικά ο Άγιος Νεκτάριος.
από το βιβλίο του «Σπουδάζοντας με έναν Άγιο, σημειώσεις για μια ορθόδοξη ποιματική». Εδώ βλέπουμε τον Άγιο Νεκτάριο να διδάσκει ως καθηγητής στο Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρίου Σχολής. Απόδοση στην ελληνική, Ευανθία Χατζή, από τις εκδόσεις «Άθος». Και όπως κάνουμε από καιρού εις καιρών, μπορούμε να σας προτείνουμε, μιας και αρκετοί το ζητάτε, κάποιο μυθιστόρημα. Μέρες που είναι κατάλληλο και για δώρο. Θρησκευτικά μυθιστορήματα ελάχιστα υπάρχουν, για να μην πούμε κανένα, τουλάχιστον από αυτά που αξίζει να διαβάσει κανείς. Τώρα μιλάμε για το κλασικό μυθιστόρημα, που είναι και εισαγωγή στο είδος του μυθιστορήματος για πολλούς, τον Δον Κιχώτη του Θερβάντες. Σε μια αριστουργηματική μετάφραση που κράτησε αρκετά χρόνια, της Μελίνας Παναγιωτίδου, από τις εκδόσεις της Εστίας. Όταν το 1605 ο Θερβάντες συστηνόταν στο υποψήφιο αναγνωστικό κοινό του ως πατριός του εφάντας του Ιδαλγού Δον Κιχώτε Ντελαμάντσα, πιθανότατα γνώριζε ότι το έργο του ήταν ένα πειραματικό λογοτέχνημα που βρισκόταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Ίσως ήταν δύσκολο να προβλέψει ότι την ίδια κιόλας χρονιά οι δύο ήρωές του θα παρήλαυναν σε μια μασκαράτα στο Βαγιαδολίδ και μόλις δύο χρόνια αργότερα στο Περού. Αλλά μάλλον δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι έκτοτε το βιβλίο του δεν θα έπαβε να εκδίδεται και να μεταφράζεται σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, ότι θα θεμελίωνε το μοντέρνο μυθιστόρημα ή ότι θα προκαλούσε τη συγγραφή ακαταμέτρητων χιλιάδων τόμων και θα απασχολούσε όλους τους μείζονες κατοπινούς του συγγραφείς και στοχαστές. Γεννημένος ανάμεσα στην άμποδη της αναγέννησης και την πλημμυρίδα της αντιμεταρρύθμισης, γόνος όλης της προγενέστερης λογοτεχνικής παράδοσης και τολμηρός ανανεωτής της, ο Δον Κιχώτε Ντελαμάντσα, είτε ως ιδαλγός είτε ως υπότης, αϊθαλής και αθάνατος, διαλέγεται πλέον με το γίγνεσθε των δικών μας καιρών. Η λαμπρή νέα μετάφραση λοιπόν της Μελίνας Παναγιωτίδου δημιουργεί τις ιδεώδεις προϋποθέσεις για μια εκ νέου ανακάλυψη από το ελληνικό κοινό του αθάνατου αριστουργήματος. Δον Κιχώτε λοιπόν, από τις εκδόσεις της Εστίας. Κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες και ο δεύτερος τόμος. Οπότε το έργο έχει ολοκληρωθεί. Για όσους αρέσει η λογοτεχνία, και καλό είναι να μας αρέσουν όλες οι μορφές της τέχνης, πολλο δε μάλλον η λογοτεχνία, είναι κατάλληλο ανάγνωσμα και για αυτή την περίοδο. Να είστε καλά, φίλοι ακροτές, καλώς απόγευμα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, μείνε μαζί μας, βράδιασε. Μια πρωτο...